has the win. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι 24 ώρες φιλοξενούν άλλη μια ιστορία ζωής, ενός ανθρώπου ο οποίος εμπνέει για την δύναμη ψυχής που έχει μέσα του. Η Μαρία Μάρκου στην κρίσιμη ηλικία των 16 ενεπλάκησε τροχαίο, με αποτέλεσμα να καθυλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό ωστόσο την έκανε πιο δυνατή και κατάφερε σήμερα να είναι μια πρωταθλήτρια της άρσης βαρών σε πάγκο, αλλά και της ίδιας της ζωής. Μαρία μου, θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία να κλείσουμε τη φετινή σεζόν μαζί σου. Για μας τις 24 ώρες, πάντα το τελευταίο επεισόδιο έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Γιατί θέλουμε να δώσω κάποια μηνύματα προς τα έξω και αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνεις. Κωνσταντίνο μου, εγώ ευχαριστώ που κλείνει την εκπομπή σου με μένα. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Και για να στείλουμε σωστά μηνύματα προς τα έξω, προς τα άτομα με αναπηρίες, προς τον κόσμο, για να τους συνειδητοποιήσουμε περισσότερο. Θα δω από την αρχή, μπορεί η εικόνα ενός άτομου με αναπηρία να δημιουργεί κάποια συναισθήματα, πολλές φορές δύσκολα για αυτόν που το βλέπει, αλλά στην περίπτωση σου δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είσαι ένας πάρα πολύ θετικός άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά εκμεταλλεύτηκε σε εισαγωγικά αυτό που συνέβη για να προχωρήσει τη ζωή σου και σε τιμά ιδιαίτερα. Και θέλω να ξεκινήσουμε πηγαίνοντα τη ζωή σου αρκετά πίσω και να μου πει τι θυμάσαι ως πρώτες αναμνήσεις από τη Μαρία. Τις πρώτες αναμνήσεις πάντοτε θυμάμαι τον εαυτό μου να είναι μέσα στον αθλητισμό. Από μικρή ηλικία πάρα πολύ. Μεγαλώνοντας πάλι έχω προχωρήσει με τον αθλητισμό. Είμαστε μια ευτυχισμένη οικογένεια στο σπίτι, έχω τρία αδέρφια, οι γονείς μου. Πάντα όλοι μέναμε μαζί και ήμασταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Οι γονείς μας πάντοτε μας στήριζαν στην κάθε επιθυμία και εμένα και στα αδέρφια μου. Είμαι η τρίτη στη σειρά, είμαι η μόνη κοπέλα. Έτσι και γι' αυτό είμαι και λίγο πιο δυναμική, γιατί είχα τρεις σωματοφύλακες, τρία αγόρια να με προσέχουν. Αδερφός της Μαρίας. Έχουμε 5 χρόνια διαφορά ηλικιακά. Είσαι πιο μεγάλος. Ναι, 5 χρόνια μεγαλύτερος της. Άρα ήσουν και σαν προστάτης, να πούμε. Ναι, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ήταν ζωηρό κορίτσι, όπως όλα τα παιδιά στο νεαρό της ηλικίας τους. Της άρεσε ο αθλητισμός από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησε από πολύ νεαρή ηλικία να κάνει Ολυμπιακή γυμναστική. Εντάξει, ήθελε μεγαλώνοντας να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο στη ζωή της, όμως λόγω των συμβάντων άλλαξε πορεία, όμως επανήρθε μετά στο πώς είναι σήμερα. Μάλιστα. Άρα μεγαλώνοντας ήταν ο αθλητισμός στη ζωή της. Ναι, ήταν ο αθλητισμός στη ζωή της. Της άρεσε να ασχολείται με διάφορα αθλήματα, να παίζει μπάσκετ σαν κοπέλα στο σχολείο. Πήγαινα σε διάφορους αγώνες και να ασχολείται και με την Ολυμπιακή Γυμναστική σε διάφορες διοργανώσεις. Η
Έπαιζα και με τα αδέρφια μου, τον καιρό που περπατούσα, παίζαμε ποδόσφαιρο μαζί. Αλλά εντάξει, είχαν και άλλες κοπέλες που ήταν στη γειτονιά και ήμασταν όλοι μαζί. Ήμασταν όλοι σαν μια οικογένεια μέσα στη γειτονιά μου. Μεγαλώσαμε πάρα πολύ ωραία. Και θυμάμαι ευτυχισμένες στιγμές μεγαλώνοντας. Με τι όνειρα μεγαλώνες? Πάντοτε μεγάλωνα με ένα στόχο. Επειδή, όπως προανάφερα, από μικρή ηλικία είχα πάντοτε τον αθλητισμό στη ζωή μου. Ό,τι και αν έκανα καθημερινά, η ενασχόλησή μου ήταν εμπλεκόμενη με τον αθλητισμό. Πάντοτε ήθελα να γίνω μια μεγάλη αθλητρία και να καταφέρω να φτάσω στην πιο μεγάλη διοργάνωση του κόσμου, που ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ως αθλητρία χωρίς αναπηρία. Ναι, ήταν τότε που η ζωή σου ήσουν αρτιμελής. Ναι, και να σου πω, οι σπουδές που ήθελα να ακολουθήσω ήταν στη Γυμναστική Ακαδημία. Μάλιστα. Ήταν όλα βασισμένα προς αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η κλίση σου ήταν ο αθλητισμός. Είχες κάποιον συγκεκριμένο άθλημα με το οποίο ασχολήσουν? Αρχίζοντας τον αθλητισμό, ξεκίνησα με την ενόργανη Ολυμπιακή Ρυθμική. Μεγαλώνοντας στην ηλικία των 7 ετών, παράλληλα έκανα και το στίβο και ήμουνα στις ταχύτητες στο ατομικό μου το άθλημα. Ήμουν μία από τις γρηγορότερες αθλήτρες στη Σκύπρο. Αλήθεια? Ναι. Θέλω να ρωτήσω λίγο για την εφηβεία. Πώς τη θυμάσαι, γίνεται η ηλικία το 14, 15, 16. Η εφηβική μου ηλικία ήταν πάντα. Ήταν ζωηρή, είχα στιγμές ευτυχίας. Περνούσα πάρα πολύ καλά και με φίλους, με την οικογένεια. Λόγω του αθλητισμού ήμουν αρκετά κοινωνική και ήμουν εμπλεκόμενη σε διάφορες εκδηλώσεις, πήγαινα ταξίδια και αγώνες από μικρή ηλικία. Εντάξει, είχα κάποια θέματα υγείας και από μικρή ηλικία, πέραν της αναπηρίας που βλέπετε τώρα. Είχα κάποια άλλα προσωπικά που από μικρή ηλικία νορίμασα περισσότερο, γιατί είχα περάσει μέσα από τα νοσοκομεία και, να το πω, βοήθησε με λίγο περισσότερο στο να ξεπεράσω και την αναπηρία αυτό. Θέλω να έρθουμε στην περίοδο τη δύσκολη, όπου άλλαξε η ζωή σου κακά τα ψέματα. Τι θυμάσαι από εκείνες τις μέρες? Αρχικά βρισκόμουν στη δεύτερη ηλικία. Ήμουν 16 ετών. Έκανα τη ζωή που έκαναν όλοι οι εφηβοί. Πηγαίναμε σχολείο, τον αθλητισμό μου. Και ήταν εκεί που μου έμενε ένας χρόνος στο σχολείο, έτσι ώστε να ακολουθήσω τη Γυμναστική Ακαδημία. Όμως δυστυχώς για εμένα κρατούσα μηχανάκι σε μικρή ηλικία και είχα ένα τροχαίο ατύχημα το οποίο με καθήλωσε στο να περικοκάρω τσάκι. Εντάξει, πλέον το έχω ξεπεράσει, όπως πρέπει και όλα τα άτομα με αναπηρίες να κάνουν αυτό. Να ξεπερνούν την αναπηρία, να τη βάλουν στη ζωή τους για να μπορούν να προχωρήσουν μπροστά. Αυτό έχω κάνει και εγώ. Είναι ένα κομμάτι μου πλέον, είναι η μισή μου ζωή και έτσι πρέπει αυτά να με βοηθήσουν να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και για να βοηθήσω καινούργια άτομα που πλέον αποκτούν κάποια αναπηρία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμένα στην αρχή, γιατί σκεφτείτε ότι ήμουν αθλήτρια χωρίς αναπηρία. Όλη μου η ζωή ήταν μέσα στα γήπεδα και το άθλημα μου ήταν οι ταχύτητες, που ήμουν μία από τις γρηγορότερες, τρέχα αντίθετα από τον άνεμο. Και ξαφνικά να σου ανακοινώνουν ότι δεν θα ξαναπερπατήσεις και θα διακινήσεις με ένα πυρικό μου μαξίδιο. Ναι. Έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου στην ουσία. Όμως το πήρα όλο αυτό θετικά, σίγουρα. Όμως θέλεις αρκετό χρόνο για να ξεπεράσεις όλα αυτά. Μαθαίνεις μια καινούργια ζωή και για να δω ένα παράδειγμα, είναι όπως τα παιδάκια τα μικρά, που τους μαθαίνεις να μιλούν, να περπατούν, να ντύνονται. Η ζωή μου πλέον ήταν έτσι. Πρέπει να μάθω να ζω με την αναπηρία, να διαχειρίσω με το αναπηρικό αμαξίδιο, να ντύνομαι και να ξεκινήσω σιγά σιγά μια νέα ζωή. Μια νέα ζωή. Ναι. Τότε που έγινε το τροχαίο, ήταν δική σου ευθύνη, επειδή μου είπες ότι το έχεις αποδεχτεί και λοιπά και σε τιμά αυτό το πράγμα? Εντάξει, εγώ δεν είχα άδεια ανασφάλεια και τα λοιπά, οδηγούσα παράνομα. Όχι, είναι καλό να το πεις, γιατί και εκεί έξω μπορεί να υπάρχουν υποψήφιες Μαρίες και οποιοδήποτε. Ακριβώς όπως το είπες και αυτό λέγω και στους μαθητές μου πλέον. Όταν με γνωρίζουν και τους κάνω μάθημα, το πρώτο που ξεκινάω είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή δεν θα τους απαγορεύσει κάποιος το τι είναι να κάνουν στη ζωή τους, απλά πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος. Και να ξέρουν να προστατεύουν πρώτα τον εαυτό τους και μετά τους γύρω τους.
ήταν ξαφνικό αυτό που έγινε, δηλαδή μέσα σε μία νύχτα να αλλάξαν όλα τα δεδομένα. Δηλαδή ήταν μια απότομη μετάβαση από στην νέα πραγματικότητα που βρίσκεται μέχρι σήμερα. Πώς το διαχειρίστηκε εκείνες τις μέρες η Μαρία? Εντάξει, πώς να το διαχειριστεί έναν κορίτσι που καταρχήν στην αρχή δεν ξέραμε τι συνέβαινε, αν θα έμενε παράλυτη όπως είναι σήμερα. Έμεινε για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αρχικά μας είχαν πει πως δεν είχε σοβαρό πρόβλημα, πως ήταν, έλεγαν, ιδιοτροπίες του μωρού, ας πούμε, αυτόν ήταν, και τελικά έγινε ό,τι έγινε. Όταν οριστικά ανακοινώθηκε ότι η Μαρία δεν μπορούσε να ξαναπερπατήσει, πώς το πήρε? Το πήρε, εντάξει, αρχικά σίγουρα την πείραξε αρκετά. Πρέπει να ζήσει με την νέα πραγματικότητα στη ζωή της. Και έτσι ξεκίνησε δυναμικά. Το καλό ήταν, είχε την οικογένεια κοντά της, τους φίλους της που τη στήριζαν. Έτσι δεν την είχε ρίξει αυτόν το οποίο έγινε. Και τι ξεκινά μετά, πώς θυμάσαι έτσι τις πρώτες μέρες? Ο πρώτος μου στόχος είναι σιγά σιγά να επιστρέφω στο σχολείο με το αναπηρικό αμαξίδιο. Και εντάξει, επειδή με τον ένα μου τον αδερφό που είναι πιο μικρός μου, σχολικά έχουμε έναν έτος διαφορά. Ήταν πάντα στο πλευρό μου και αυτός, άρα πηγαίναμε όλοι μαζί, οι φίλοι μου, με βοηθούσα στο σχολείο. Ο πρώτος μου στόχος ήταν να ολοκληρώσω το σχολείο μου. Ναι, απλά εκεί είχε εγκατεδαφιστεί, νομίζω, και το όνειρο της Γυμναστικής Ακαδημίας. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. Βασικά, από ό,τι έχω μάθει μεγαλώνοντας, μπορούσα να ακολουθήσω την Γυμναστική Ακαδημία και να εξεταστώ σε αναπηρικά αθλήματα. Όμως στην Κύπρο, επειδή είμαστε λίγο πιο πίσω από άλλες χώρες, δεν είχαν γνώση γενικά και δεν ήταν και τόσο αναπτυγμένα τα αθλήματα για τα άτομα με αναπηρίες. Έτσι άλλαξαν οι στόχοι μου, ενώ στην ακαδημαϊκό προσανατολισμό, και επέλεξα κάτι το εντελώς διαφορετικό. Το οποίο είναι? Το οποίο είναι η πληροφορική, δηλαδή έχω κάνει σπουδές στην επιστήμη των υπολογιστών και μετέπειτα έχω προχωρήσει σε μεταπτυχιακό στην μηχανική δεδομένη. Αν δεν κάνω λάθος, η πορεία σου σε οδήγησε και στην εκπαίδευση, έτσι? Ακριβώς όπως τα είπες. Αρχικά να αναφέρω ότι έχω επιλέξει αυτόν τον προσανατολισμό γιατί πλέον βλέπουμε ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται ταχύτερα. Έτσι και εμένα ήταν μια επιλογή μου για να βρω και πιο εύκολα δουλειά. Μάλιστα, έχεις βρει στο δημόσιο. Ναι, πλέον είμαι εκπαιδευτικός, είμαι υπαλλήλος του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού και διδάσκω στα σχολεία της μέσης εκπαίδευσης το μάθημα της πληροφορικής. Τέλεια. Θα έρθουμε λίγο μετά σε αυτόν. Θέλω να μου πεις το κομμάτι του αθλητισμού μετά πώς αναγεννήθηκε μετά το τροχαίο. Πώς προέκυψε, πώς το φίλτραρες μέσα σου και πώς κατέληξες και τι έκανες. Η αγάπη για τον αθλητισμό ποτέ δεν χάνεται και δεν ξεχνιέται. Πάντοτε είχα μια αγάπη. Μετά που έμαθα να ζω με την αναπηρία, ξεκίνησα να γυμνάζομαι. Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, μου είχε γίνει μια πρόταση ώστε να ενταχθώ και πάλι στον παραθλητισμό πλέον. Και ξεκίνησα να ασχολούμαι με την καλαθόσφαιρα με αμαξίδιο. Κατά τη διάρκεια που ήμουν στην εθνική ομάδα της καλαθόσφαιρας σε αμαξίδιο, μου έγινε και η πρόταση για την Άση Παροσπά. Και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ονομάζομαι εγώ Στανόνιο Στορίδης. Είμαι αθλητής καλαθόσφαιρας σε τροχοκάθισμα τα τελευταία 4-5 χρόνια.
και είμαι φίλος της Μαρίας. Πώς γνωριστήκατε με τη Μαρία? Η Μαρία γνωριστήκαμε πριν 6 χρόνια, όταν εγώ, λόγω ότι ήμουν παλιός καθοσφαιριστής του Απολλώνα και στην πρώτη ομάδα και στις διάφορες εθνικές, με προσέγγισαν κάποιοι φίλοι, μου είπαν, γιατί δεν έρχεσαι να μας βοηθήσεις. Τους είπα εγώ, ρε παιδιά, ήμουν λίγο ανένδοδος στην αρχή, όμως είπα εντάξει, να έρθω να βοηθήσω και από εκεί ξεκίνησα να γνωρίσω τη Μαρία. Ήταν παίχτης της ομάδας του Απόλλωνα σε μπάσκετ σε τροχοκάθισμα και από εκεί ξεκίνησε η πρώτη επαφή μαζί μου, μαζί με τη Μαρία. Και γνωρίζετε τη Μαρία, τι θυμάστε από αυτήν την κοπέλα τότε? Μαρία, μου έκανε εντύπωση η δυναμικότητα της. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυναμικός. Στην αρχή ήταν λίγο απόμακρη, ενώ δεν γνώριζε ο ένας τον άλλο. Αλλά με τις 3-4 προπονήσεις, δεν ξέρω. Ήταν σαν το switch που γύρισε και γίναμε ένα αυτοκόλλητη. Μιλώ μέχρι τώρα η Μαρία, είμαστε ένα αυτοκόλλητη. Ναι, αυτό σημαίνει ότι και παίρνει από εσάς και δίνεται. Βεβαίως, και δίνει ίδια προς εσάς. Βεβαίως, η Μαρία είναι ένας άνθρωπος το οποίο μου έμαθε αρκετά πράγματα που δεν γνώριζα. Και το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι, ότι η ζωή δεν σταματά, συνεχίζεται. Με ό,τι δυσκολίες βρίσκεις στη ζωή, συνεχίζεται. Αυτό μου το έμαθε η Μαρία. Ήταν ο άνθρωπος που είπε, συνεχίζουμε. Μη σταματά, συνεχίζουμε. Ακολούθησα την Λαθοσφαίρα με αμαξίδιον, το οποίο ήταν ομαδικό αθλήμα. Αλλά πάντοτε αυτό που με λυκούσε περισσότερο ήταν τα ατομικά αθλήματα, γιατί ό,τι κάνεις και οι στόχοι που θέτεις είναι προσωπικοί. Υπήρξε περίοδος που έκανες παράλληλα και τα δύο, έτσι? Ναι, στην αρχή. Όμως όταν βλέπεις ότι η πορεία σου εξελίσσεται στο ατομικό το άθλημα και έχεις μεγάλους στόχους και πας για την πιο μεγάλη διοργάνωση του κόσμου, για να μην υστερείς, πρέπει να ακολουθήσεις έναν προσανατολισμό και έτσι ακολουθήσαμε την Άση Παροσπάνου. Με τη Μαρία Αντιμάρκου γνωριστήκαμε για πρώτη φορά το 2017, όταν αποφασίσαμε στην Κύπρο να κάνουμε το συγκεκριμένο άθλημα Άση Παροσπάνου. Θυμάμαι τότε είχαμε φέρει και τον γίγαντα της Ελλάδας, τον Παύλο τον Μάμαλο. Γυρίσαμε σχολεία, βρήκαμε αθλητές, 4 νεαρά παιδιά τότε και αρχίσαμε δειλά-δειλά να φτιάχνουμε αυτό το άθλημα. Η Μαρία Μάρκου τότε ήταν στο τροχοκάθισμα, από τότε, πολύ πιο νωρίς. Αρχίσαμε δειλά-δειλά να τους προσελκύουμε σε αυτό το άθλημα, το αποδέχτηκε. Και αρχίσαν οι τότε οι προπονήσεις με έναν πάγκο που φτιάξαμε σε κάποιον σιδερά, θυμάμαι. Προσπαθούντας να είμαστε και κοντά στις προδιαγραφές που είχε το συγκεκριμένο άθλημα. Έπαιζε όμως και η καλαθόσφαιρα σε τροχοκάθισμα και σε μια φάση όταν είδαμε ότι, ήταν ότι έπρεπε για το συγκεκριμένο άθλημα, είχα φέρει τότε και τον Δημήτρη τον Ιωαννίδη από την Ελλάδα, που είναι από τους πιο φημισμένους τεχνικούς και εκτός από τεχνικούς και πολλά παραολυμπιακά μετάλλια από την Ελλάδα και αποφασίσαμε να την αφοσιώσουμε μόνο στην Άση Παροσπάνου. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα με τη Μαρία, ξέρετε. Ναι, είναι και χαρακτήρας δυναμικός. Είναι και χαρακτήρας. Ξέρετε γιατί έχει το επίθετο πικούα η Μαρία. Πικαρίσκεται. Διότι από μικρή πικαριζόταν εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα, ήθελε να κάνει τα τέλεια πάντα και αυτό ήταν έναν, για μας ένα πολύ καλό προτέρημα από τη Μαρία. Λοιπόν, θυμάμαι ότι έπαιζε και μπάσκετ, ασχολείται και με Άση Παροσπάνου. Σε μια φάση λέω δεν γίνεται, την καλό της λέω Μαρία, έχεις μια εβδομάδα να αποφασίσεις ή θα κάνεις Άση Παροσπάνου
ή θα κάνεις μπάσκετμπολ. Τελικά, ευτυχώς, πίστηκε, ήρθε στη δάση παρός σε πάγκο και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Η πρώτη μου επαφή με τη Μαρία ήταν το Νοέμβριο του 2006, όταν καλεσμένος από την Κυπριακή Ομοσπονδία της Άρης Βαρών, ήρθα στην Κύπρο μαζί με τον αθλητή μου τον Παύλο τον Μάμαλο για να δούμε τους αγώνες και να έχουμε μια πρώτη επαφή με την Κυπριακή Άρση Βαρών και με την Άρση Βαρών των αθλητών με αναπηρία της Κύπρου. Εκεί διέκρινα τη Μαρία. Ήταν κάτι ξεχωριστό σε σχέση με τους υπόλοιπους αθλητές. Και όταν με ρώτησαν κιόλας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας φεύγοντας τι είναι αυτό που είδες, τους είπα τα μάτια σας πάνω στη Μαρία, η Μαρία έχει μέλλον. Τα τέλη του 2017 η Ομοσπονδία της Κύπρου μου ζήτησε μια συνεργασία με την Ολυμπιακή Άρση Βαρών και ξεκίνησα να έρχομαι πιο τακτικά. Είπα κάποια στιγμή στον πρόεδρο τι γίνεται η Μαρία, τι κάνει, γιατί δεν ασχολείται με το άθλημα της Άρση Βαρών. Το 2019 την ξαναήρθαμε σε μια επαφή και θεώρησε ότι είναι έτοιμη να συνεχίσει, να ξεκινήσει μάλλον το άθλημα. Στην αρχή είχε κάποιες αφιβολίες, μήπως δεν μπορέσει να περάσει classification. Εγώ με την εμπειρία που είχα την είπα ότι αυτό θα είναι κάτι εύκολο. Και το Φεβρουάριο του 2020 στο Manchester αυτό έγινε πραγματικότητα. Δυστυχώς πέσαμε στην περίοδο του κορονοϊού, όπου δεν μπορούσε να γυμναστεί όπως θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά έκανε μεγάλη προσπάθεια. Έστησε ένα πάγκο στο σπίτι με τη βοήθεια της Ομοσπονδίας. Με τη βοήθεια των συγγενών της, των γονιών της, των αδερφών της, μπήκε στη διαδικασία να προπονείται, την έστελνα πρόγραμμα, την καθοδηγούσαμε βίντεο, μου στέλνε βίντεο, κάναμε live Skype για να κάνουμε προπόνηση. Και εκεί άρχισα να καταλαβαίνω ότι είναι μια αθλήτρια με πείσμα, με όνειρα και με πολύ αγάπη για αυτό που κάνει. Είναι ένας δρόμος ο οποίος από ό,τι φαίνεται ήταν σωστής επιλογής στο διχάλιν της ζωής σου, γιατί σε φέρνει συνεχώς σε νέες επιτυχίες, βάζει στόχους, δεν υπάρχει οροφή για σένα από ό,τι καταλαβαίνω ως άνθρωπος. Ως άνθρωπος όχι, ναι. Τα είπες όλα. Θέλω να μου περιγράψει λίγο αυτή την πορεία στην Άρση Βαρών σε πάγκο, πώς ήταν αρχικά και πώς εξελίχθηκε μέχρι σήμερα. Όταν μου έγινε η πρόταση, εγώ ξεκίνησα να δοκιμάσω αυτό το άθλημα, μου είπαν τους κανονισμούς. Εντάξει, στην αρχή μου λίγο διστακτική, θα το αποκαλύψω αυτό. Εντάξει, είναι και ένα άθλημα το οποίο προς τα έξω θεωρείται πιο ανθρωποκρατούμενο άθλημα. Περισσότερο είναι άντρες που συμμετέχουν. Σωστά. Ήθελα να αποδείξω στη Μαρία ότι μπορεί να ανταπεξέλθει στο συγκεκριμένο άθλημα, που είναι το άθλημα των δυνατών, έτσι προβάλλεται προς τον κόσμο. Και ότι μπορώ να ανταπεξέλθω και ότι οι γυναίκες μπορούν να αγωνιστούν εξίσου με τους άντρες και να φτάσουν και στην κορυφή. Αυτό έγινε και με μένα. Άρα ήταν τεράστια πρόκληση. Και επειδή, όπως θυμάσαι, το ψευδόνυμο μου είναι το Πικούα. Επικαρίστηκα και τα κατάφερα. Μάλιστα. Σε αυτόν τον δρόμο, ποιες δυσκολίες βρήκες? Αρκετές, γιατί όπως γνωρίζεις, παράλληλα δούλευα και πρέπει να συνδυάσω την εργασία μου μαζί με τον αθλητισμό. Στον αθλητισμό πρέπει να έχεις αφοσίωση, υπομονή, πίστη, δύναμη και να καθοδηγήσει από τον προπονητή και από την ομάδα που αποτελείται από διάφορα άτομα που σε προωθούν και σε βοηθούν ώστε να φτάσεις στην επιτυχία. Εγώ υστερούσα γιατί έχανα προπονήσεις, τις πρωινές μου προπονήσεις εφόσον ήμουν στην εργασία μου και σίγουρα μετά από μια τεράστια και δύσκολη μέρα
δεν μπορούσες να φτάσεις σε τεράστιες επιτυχίες. Άρα έπρεπε να βρω μια λύση με αυτό το θέμα, το οποίο βρήκα τώρα και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Ποια είναι η λύση, επειδή καταγράψαμε, απλά θέλω να μας την πεις και εσύ. Πλέον ως υπαλλήλος του Υπουργείου είμαι στο συμβουλευτικό έργο, έτσι ώστε πηγαίνω στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία, είτε στη δημοτική εκπαίδευση, μέση εκπαίδευση, τεχνική εκπαίδευση, πανεπιστήμια και προβάλλεται ο αθλητισμός, τα αθλητικά ιδιώδη, ο Ολυμπισμός, παραολυμπισμός, προβάλλουμε την αναπηρία και εξηγούμε στον κόσμο και στους καθηγητές αλλά και στους μαθητές και μαθητρίες τι είναι η αναπηρία και τι είναι ο αθλητισμός με την αναπηρία. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν κάτι διαφορετικό από εσάς. Είναι το ίδιο πράγμα, παιδάκια όπως εσάς, απλά είτε γεννηθήκα με κάποιον είδο αναπηρίας, είτε στην πορεία αποκτήσαν την αναπηρία χωρίς ήδη να το επιθυμούν ούτε να το θέλουν. Άρα αυτά τα παιδάκια δεν τα διαχωρίζουμε και αυτά θα τα κάνουμε παρέα, θα τα καλέσουμε στα γενέθλια μας, εντάξει. Θα παίζουμε μαζί τους, είτε στο σχολείο, είτε γενικά στα φροντιστήρια που πάμε, είτε στα αθλήματα. Και όταν βλέπουμε κάποια παιδάκια έτσι, δεν τα βλέπουμε διαφορετικά. Εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν ήταν επιλογή τους το ότι έχουν κάποια αναπηρία. Και μεγαλώνοντας, μπορεί και εμείς ήδη να αποκτήσουμε είτε κάποια αναπηρία, είτε μια ασθένεια. Δεν είναι κακό. Είναι, δυστυχώς η ζωή έτσι φέρνει και αποκτούμε διάφορα προβλήματα. Μπράβο αγάπη μου, άρα είναι ένα παράδειγμα, το όνομα σου, Μαρία. Ότι η Μαρία έθεσε το στόχο της από μικρή. Εγώ θέλω να πω κύριε ότι εγώ έχω κάποιους στόχους ακόμα, ότι και εγώ πηγαίνω ταϊκοντό και η στόχη μου είναι ότι θέλω, ας πούμε, να πιάσω πρώτη θέση σε πανκυπρίο πρωτάθλημα της Κύπρου για να και τούτο είναι το όνειρό μου. Για να φτάσεις εκεί και μετά να θέσεις πιο μεγάλους στόχους. Στην κοινωνική σου ζωή, πώς έχεις επανενταχθεί μετά το ατύχημα στο κοινωνικό σύνολο, στις εξόδους, στους φίλους, με ποιον τρόπο κατάφερες, όπως μας λένε και οι δικοί σου άνθρωποι, να μην ασχολείται κανείς με το ότι υπάρχει ένα θέμα αναπηρίας και αυτό οφείλεται σε σένα. Πώς το έχεις καταφέρει και πώς είναι η κοινωνική σου ζωή? Δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά υπάρχει δεν θέλω. Επομένως, πρέπει πρώτα να αγαπήσουμε τον εαυτό μας και να αγαπήσουμε την αναπηρία για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Έτσι έκανα εγώ. Έμαθα την αναπηρία και θέλω να την εξελίξω. Να εξελίξω τη Μαρία ως άτομο, όπως αν ήμουν ένας άνθρωπος χωρίς αναπηρία, το ίδιο κάνω και τώρα. Άρα κάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα που θα έκανα όταν ήμουνα χωρίς αναπηρία. Απλά εντάξει, πάντοτε υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Και εντάξει, έναν άτομο με αναπηρία είναι φυσικό ότι πάντοτε θέλει συνοδό, γιατί κάποια πράγματα να μην τα αναψυξούμε τώρα τόσο πολύ.
Είναι εκφύσεως, δεν μπορούμε καθημερινά να αυτοεξυπηρετηθούμε. Χρειαζόμαστε βοήθεια. Και όπως και εσύ που προχωράς και βλέπεις την καθημερινότητα, αρκετοί χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής ή χώρους στάθμευσης για τα άτομα με αναπηρία, δυσκολευόμαστε. Εγώ προσπαθώ όμως να βάζω στο μυαλό μου τα αρνητικά και αυτά όλα που υπάρχουν στην καθημερινότητα, να τα παίρνω με θετικότητα, να ξεκινά η μέρα μου με χαμόγελο και να προχωρά στην καθημερινότητα. Πάντοτε έχω φίλους που με στηρίζουν και η οικογένεια μου, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για να προχωράς προς τα έξω και να παραμένεις κοινωνικό άτομο. Είμαι φίλη με τη Μαρία εδώ και 10-12 χρόνια περίπου. Τη Μαρία γνώρισα μέσω του αδερφού μου, ήταν συμφοιτητές, σπουδάζα μαζί The Back. Ήταν ένας άνθρωπος πολλά δυναμικός, γιατί ο αδερφός μου είχε πρόβλημα με το πώς να πηγαίνει τέλος πάντων στο The Back, λόγω ένα θέματος υγείας που είχε. Οπότε η Μαρία ερχόταν στο σπίτι, έπιανε τον κάθε μέρα πηγαίνα μαζί με πανεπιστήμιο, έπαιρνε τον και έφερνε τον η Μαρία. Για περίπου 4 χρόνια κάναν το πράγμα μαζί. Ενώ η Μαρία είχε τα δικά της θέματα. Ο αδερφός μου να σημειώσουμε ότι μπορούσε και να οδηγήσει και να περπατήσει κανονικά, να χτυμελίσει. Το θέμα που είχε ήταν πρόβλημα με την καρδιά του, που του στέρισε την άδεια οδήγησης για κάποιο χρονικό διάστημα. Και ήρθετε κοντά. Ήρθαμε κοντά, ναι. Ξεκίνησε μια φιλία πολλά πελή. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω τώρα. Για να καταλάβετε, είμαι ήθκια της, ας το πούμε. Έτσι σε φωνάζει. Έτσι με φωνάζει, ήθκια. Έχω τη σαν την κόρη μου κι εγώ. Είμαι αισθητικός, είμαι εγώ που την περιποιούμε γενικά. Βγαίνουμε έξω, τρώμε μαζί. Η Μαρία γενικώς λειτουργεί σαν κανονικός άνθρωπος. Δεν έχει πρόβλημα με τίποτε. Είναι πολλά δυναμική. Δεν την κόφτει ότι δεν έχει πόθηκια. Έχει ψυχή. Η ψυχή της είναι τα πόθηκια της, πιστεύω. Η δύναμη της είναι τα σέρκα της. Όπου και να την πάρεις μες στο σύνολο, σαν σύνολο κανονικών, θα υπάρχει που πότε πρόβλημα. Είχε φορά που είχαμε πάει σε μια φίλη μας η οποία έμενε σε ανόγειο. Είχε περίπου 20 σκαγιά, 25. Η πρώτη μέρα που ήταν να πάμε και σκέφτομαι εγώ πώς θα βγάλουμε την Μαρία πάνω. Και πραγματικά ήταν πολλά εντυπωσιακό, γιατί κατέβηκε από το καροτσάκι της, κάτσε χαμέ, έβαλε τα σέρκα της και ανέβαινε έναν τα σκαγιά. Και που γιάμε και συνεχίσαμε και διασκεδάζαμε κανονικά. Να χορέψει μπορεί, γιατί χορεύει τέλειο ζεμπέκικο με το καρότσι της, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Μαρία, η πρώτη επαφή έγινε πριν περίπου 10 χρόνια στο γυμναστήριο, όταν έτυχε να έρθει η Μαρία εκεί να ξεκινήσει δειλά-δειλά να γυμνάζεται μετά το ατύχημα που την είχε καθυλώσει στο αναπηρικό. Η αλήθεια, μόλις την είδα να μπαίνει στο γυμναστήριο, φάνηκε μου λίγο παράξενο πως ένας αμαία άνθρωπος μπορεί να γυμνάζεται. Και όμως από την πρώτη ημέρα είδα ότι δεν είχε κανένα θέμα η Μαρία να γυμνάζεται, έστω και αν είχε το πρόβλημα με το αναπηρικό. Αμέσως η Μαρία, επειδή είναι τόσο θετικός άνθρωπος, αρχίσαμε να μιλούμε σιγά σιγά και αναπτύχθηκε μια πολλά δυνατή φιλία με την Μαρία. Πλέον η Μαρία αποκαλεί με παππού και τη γυναίκα μου γιαγιά. Είναι
τη θεωρώ και είναι μέλος της οικογένειάς μου πλέον η Μαρία. Δηλαδή θα πάμε παντού με τη Μαρία, για καφέ, για φαγητό, έξω να διασκεδάσουμε. Και η Μαρία έχει το χάρισμα με την πρώτη επαφή που να έρθει με κόσμο, έστω με φίλους μου, συναδέλφους, αμέσως στα 5 λεπτά είναι σαν να είναι μέλος της παρέας εδώ και για χρόνια, ας πούμε. Εγώ όποτε βρίσκομαι με τη Μαρία νιώθω ότι δεν τη βοηθώ, βοηθάμε εμένα. Λόγω του ότι είναι τόσο θετικός άνθρωπος, βλέπει τη ζωή πολλά διαφορετικά από εμάς, παίρνω δύναμη από τη Μαρία εγώ. Αν και φαίνεται έτσι λίγο παράξενο που το λέω, αλλά όντως η Μαρία δίνει δύναμη σε εμάς. Κάνει τόσα πολλά πράγματα η Μαρία, που ένας αυτιμελής, εγώ πιστεύω, δύσκολα θα τα καταφέρει. Εν τω μεταξύ, δεν σας είπα τι έπαθα. Πάω την Παρασκευή μου ήρθα. Ναι, Παρασκευή. Να κάνω τα νύχια μου στην Κασάνδρα. Και λέει μου, θέλεις να σου βάλω ένα φωσφορίζιο. Όχι, λέω, τι. Καμάτις κάτι που δεν ξέρω. Δεν θα σου βάλω χρώμα. Όχι, θα επιλέξω εγώ, λέει μου, το χρώμα που θα σου βάλω. Εντάξει, τη λέω. Είπες μου ότι θέλεις κάτι πιο απαλό. Απαλό, γιατί μεγαλώνει εύκολα. Όχι την πρώτη μέρα, τη δεύτερη νύχτα, την νύχτα, σαν ξυπνώ. Να έτσι, όπως τα τερατάκια. Τα άλλα τερατάκια ήταν. Βάλα της φωσφόρου. Βάλα της φωσφόρου, αλλά δεν είπα τίποτε. Η ώρα έφυγε από το γάμο, που είχα γάμο και πρόσεξα τα νύχτα. Με τη Μαρία γνωριστήκαμε πριν 10 χρόνια περίπου στο γυμναστήριο. Επίρναμε, ήταν στις αρχές που άρχισε η Μαρία σιγά σιγά τον πρωταθλητισμό. Και τυχαίνει να πιένουμε στο ίδιο γυμναστήριο. Αναπτύχθηκε έτσι μια πολλά ωραία φιλία. Εντάξει, η Μαρία είναι ένα ανοιχτό βιβλίο, δεν χρειάζεται και κάτι ιδιαίτερο. Κουβέντα, μπας στην κουβέντα, μιλούσαμε. Παρόλο που έχουμε διαφορά ηλικία, ήταν αρκετά καλή η σχέση μας. Να σου πω, υιοθέτησε με γιαγιά της. Έτσι, εσύ είσαι γιαγιά. Η άλλη είναι η θεία, εσύ είσαι γιαγιά. Ναι, εγώ είμαι γιαγιά. Και ο άντρας μου παππούς της. Μάλιστα. Υιοθέτησε μας. Έπιασε μας. Εκείνη την πρώτη εικόνα στο γυμναστήριο, τι είδες, τι θυμάσαι. Έναν πάρα πολλά δυναμικό άτομο που έμπαινε μέσα στο γυμναστήριο και ήταν η χαρά να τη βλέπεις. Δηλαδή έμπαινε χαρά, δηλαδή αστείευκε με όλους να μιλήσει, να κάνει. Γι' αυτό που ήρθαμε και κοντά, γιατί άρεσε μου και ο χαρακτήρας της που είναι δυναμική. Πολλά δυναμική. Πώς τη βλέπεις να κυκλοφορεί, να κινείται μέσα στο περιβάλλον και την κοινωνία παρά την αναπηρία? Καμία σχέση. Κανονικός άνθρωπος η Μαρία. Είναι φυσιολογικό, ούτε πως έχεις κάποιον άτομο αμέα στην παρέα σου. Καμία σχέση. Δηλαδή, και πρόβλημα να έχει κάπου στον χώρο ή οτιδήποτε, η Μαρία να τα εξέλθει. Σαν να το συμβαίνει κάτι, τίποτε, ας πούμε. Μπορεί εμείς να χωθούμε. Ναι. Γιατί ξέρεις, μπορεί να έχει κάποιο θέμα ή πρόβλημα, αλλά η Μαρία μπορεί να σου πει, εντάξει, να το καταφέρω, δεν έχει πρόβλημα. Αντί να της δούμε θάρρος, διά μας θάρρος, η αλήθεια. Εντάξει, τον πρώτο καιρό ήταν, για μένα ήταν έτσι λίγο παράξενο, γιατί αν δεν ζήσεις τον άνθρωπο να μεά, να κυκλοφορήσεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς τα προβλήματα που μπορεί να συνάντησε, έστω και σε μια βόρτα στο πεζοδρόμιο. Άμα περπατάς και είσαι κάποιον άνθρωπο που έχει κάποιο θέμα, δεν μπορεί να καταλάβεις ότι τα αυτοκίνητα δεν έχει χώρο να περάσει οτιδήποτε, ή τα πάρκινγκ, ή το πιο απλό είναι η τουαλέτσα. Και στερούμε λίγο μπας τούτο, έκαναμε αρκετή πρόοδο στην Κύπρο, αλλά εντάξει. Θέλουμε να μας πεις τα πιο βασικά στοιχεία του χαρακτήρα της. Η Μαρία είναι ανοιχτό βιβλίο, δηλαδή τι είναι μόνο να σου πει, είτε καλό είτε εγώ, να σου πει, υπάρχει περίπτωση, θα κρυφτεί. Τι είναι που νιώθει, να το δείξει, να έχει να προσπίθει, τίποτε. Σαν φίλη είναι πολλά ειλικρινής. Μπορώ να σου πω, που όλη την παρέα μπορεί να είναι πιο δυναμική. Που σου είχε το πιο πολύ πρόβλημα, γιατί η Μαρέα είναι πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, γιατί ό,τι έχει βάλει στόχους η Μαρία, ως τώρα, κατάφερεντο, δηλαδή είναι κάθετη. Έβαλε στόχο να πάει κάποιον πρωταθλητισμό, κατάφερεντο. Έβαλε στόχο να πάει στους Παραολυμπιακούς, κατάφερεντο.
Μάθαμε ότι είσαι και μεγάλη οικογένεια. Έχεις κάτι παππούδες, γιαγιάδες, θείους. Τι γίνεται? Ναι, με τους φίλους μου, όπως είπες και πριν, έχουμε ένα αρκετό χιούμορ. Και όλοι μπορεί να καθόμαστε εδώ στο καφέ και να συζητάμε και να πούμε τα προσωπικά μας. Κάποιος φίλος μπορεί να στέκεται και να μου πει «Δεν μπορώ, κουράστηκα». Θα του πω ένα λεπτό να σηκωστώ να καθίσεις. Αυτό είναι το χιούμορ που σου λένε. Ναι, μ' αρέσει να κάνω και τον black humor που λέμε. Πάντα, αυτά είναι στη ζωή. Πρέπει να παίρνει με θετικότητα όλα και να προχωράς. Ναι, έχω στους φίλους μου, έχω τη γιαγιά μου, τον παππού μου, τη θείους μου. Τα λέμε αυτά για να σπάσουμε πλάτη. Με ηλικία κάπου τους ευαυτίζεις έτσι? Όχι, όχι, είναι απλά. Βάσινο, επειδή με προσέχουν τόσο πολύ. Α, και είναι όπως το παππού και τη γιαγιά, είναι όπως τη θεία. Με αγαπάνε τόσο πολύ που ό,τι και να κόψει το μυαλό μου, πάντα θα με ακολουθήσει. Πάντα και θα με στηρίξω σε ό,τι και αν κάνω. Με τη Μαρία είχαμε γνωριστεί σε μια συνάντηση στο πλαίσιο προγραμμάτων Εράσμους. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε εντύπωση ο αφορμητισμός της, ο δυναμισμός της. Να σας πω, το πρώτο περιστατικό που με έκανε εντύπωση ήταν όταν είχα προθυμοποιηθεί για να τη βοηθήσω στο αυτοκίνητο. Δηλαδή βλέπαμε τον τρόπο που αποσυναρμολογούσαν και συναρμολογούσαν το αμαξίδιο της για να το τοποθετήσει στο αυτοκίνητο. Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Είναι... μου έκανε τρομερή εντύπωση για το περιστατικό. Και μετά τη βλέπω στον δρόμο, ο τρόπος που αλυσόταν για να ξεπεράσει τα εμπόδια, ήταν έτοιμη να σηκώσει τα αυτοκίνητα στα χέρια της για να μπορέσει να ξεπεράσει τα εμπόδια με το αμαξίδιό της. Και με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ έτσι, η πρώτη οπτική επαφή που είχαμε με τη Μαρία. Και έκτοτε δημιουργήθηκε μια χημεία μεταξύ μας, γιατί έχουμε αρκετά κοινά χαρακτηριστικά. Και μέχρι σήμερα είμαστε πάρα πολύ καλές φίλες. Έχει από 2019 που είναι μια δίπλα στην άλλη. Μάλιστα. Άρα είναι μια σχέση ζωής πλέον. Ναι, ακριβώς. Ποια στοιχεία είναι αυτά τα οποία σε κάνουν εσένα να θέλεις να είσαι κοντά σε αυτόν τον άτομο? Τα πάντα. Είναι δυναμική. Θα σου προσφέρει αισιοδοξία. Έχει ζωντάνια. Θα σε κάνει να χαμογελάς. Θα σε εθαρρύνει. Ό,τι πρόβλημα είναι να έχεις, αντί να την εθαρρύνεις εσύ, θα σε εθαρρύνει αυτή. Θα πει μια καλή κουβέντα για να σε ανεβάσει. Φίλη της Μαρίας τα τελευταία 10 χρόνια. Γνωριστήκαμε μέσα από ένα φιλανθρωπικό event για την Europantona, όπου η Μαρία είχε φωτογραφηθεί. Ήταν μία από τις γυναίκες που φιλοξενούσαν το event και δέσαμε αρκετά. Τι θυμάσαι από εκείνη τη μέρα που την είδες πρώτη φορά, αντιλαμβάνομαι? Θυμάμαι ότι είναι ένα άτομο με τρομερό χιούμορ. Είχα λίγο τρακ στην αρχή μου, θα την συναντούσα. Είναι ένα άτομο καθυλωμένο σε αμαξίδιο. Περίμενα ότι πρέπει να είμαι πιο προσεκτική. Τι θα πω, τι θα ακούσω. Καμία σχέση. Η Μαρία έχει τόσο πολύ χιούμορ που καταφέρνει να κάνει τον συνομιλητή της να χαλαρώσει και να. Και περάσαμε τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν ιδιαίτερη φωτογράφηση. Και από τότε έχετε δέσει. Ναι, ναι. Τι περιλαμβάνει αυτό το δέσιμο? Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει, εντάξει, τις φιλικές μας συναστροφές εννοείται. Είμαστε μαζί σε μια φιλανθρωπική ομάδα, το Overcoming CY. Συνεργαζόμαστε αρκετά από το 2016 και μετά, κάθε χρόνο. Η Μαρία είναι ίσως και η μοναδική εθελόντρια η οποία στέκεται μπροστά σε έναν event, στην υποδοχή του event, υποδέχεται τον κόσμο, που είναι πολύ ξεχωριστό. Την αλληλοϋποστήριξη σε πράγματα που εγώ χρειάζομαι στην προσωπική μου ζωή και από πλευράς μου στο αγωνιστικό κομμάτι της Μαρίας, πάλι φιλικά, στο να ενισχύουμε την ψυχολογία της κάθε φορά που θα πάει αγώνες.
Και εντάξει, περιμένουμε τα καλύτερα φυσικά. Σίγουρα και πάει συνεχώς ανωδικά και έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Θέλω να ρωτήσω λίγο για τον χαρακτήρα της. Ποια στοιχεία έχεις διακρίνει εσύ και πώς διαχειρίζεται αυτή την εξέλιξη που είσαι έτυχε, που δεν ήταν η φυσιολογική εξέλιξη, καθώς ήταν ένα αναπάντεχο γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι μια επίκτητη αναπηρία είναι πάντα πολύ ο κόσμος το διαχειρίζεται πολύ διαφορετικά από μια αναπηρία εκγενετής. Δεν την έζησα στα 16-17 της που συνέβη το ατύχημα για να μπορώ να σας πω πώς το διαχειρίστηκε, όμως σήμερα που τη ζω είναι μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Και είναι από τα άτομα τα οποία δεν θα δεις γύρω της να επικρατεί ίκτος ή συμπόνια. Δηλαδή είναι ένα άτομο το οποίο μπορεί να σε κάνει να ξεχάσεις ότι υπάρχει μια αναπηρία απέναντί της και να διαχειριστεί τις καταστάσεις πολύ ήρεμα και πολύ ψύχρεμα. Από πού πηγάζει η δύναμη της Μαρίας? Αν ξέρετε το παρατσούκλι της που το ξέρουν όλοι, είναι Μαρία Πικούα, που σημαίνει ότι έχει πολύ πείσμα. Πηγάζει, πιστεύω, από την οικογένεια της Μαρίας. Γιατί από το ατύχημα και μετά έχουν δεθεί τόσο πολύ, την έχουν στρίξει τόσο πολύ που δεν την άφησαν να πέσει και πιστεύει στις δυνατότητες της. Μπορεί να μην είναι ένα άτομο το οποίο θα το φωνάξει, αλλά πιστεύει πάρα πολύ στις δυνατότητες της. Και το ότι δεν την έχει καταβάλει το ατύχημα και να πει: ωραία, είμαι ένα άτομο ανάπηρο, αυτά μπορώ να κάνω και να αλλάξει τη ζωή της, την έχει φέρει στο επίπεδο που είναι σήμερα. Αλλά νομίζω ότι είναι η οικογένεια, πηγάζει από εκεί, από το στήριγμα της. Πώς ήταν η μέρα σου χθες? Μια χαρά ήταν. Αρκετή δουλειά. Διάβασμα. Προχωράει το διδακτορικό? Ναι. Κάνω την ανάλυση των μετρήσεων που κάναμε την άλλη φορά με τα τροχοκαθίσματα. Έχει πολύ γράψιμο, πολύ διάβασμα. Με ρωτούσαν και τα παιδιά την προπόνηση που τα εγκαλά θα σφέραμε μαξίδι. Ναι. Τι γίνεται, αν προχωράει? Ναι, εντάξει, προχωρά. Ελπίζουμε να προλάβουμε μέσα στο καλοκαίρι να τελειώσουμε. Άρα μια χαρά. Εντάξει, επανήλθες τώρα μετά τη Γεωργία, αν ξεκουράστηκες λίγο να φέρεις το νου σου? Δεν ξεκουράστηκα, η αλήθεια είναι. Ακόμα νιώθω κουρασμένη αρκετά. Εντάξει, απεισχέζω από την Κύπρο ένα μήνα σχεδόν. Το κλίμα ήταν διαφορετικό. Ήταν κρυά τα αποτυχήματα που πήγαμε πρόπερση μαζί. Ήταν απότομες οι αναλλαγές του καιρού και επηρεάζουν έναν αθλητή. Επηρεάζουν, γιατί εντάξει, εδώ ήταν πιο ζεστή, εκεί ήταν κρύο. Και στη Χίωνα ήταν. Στη Χίωνα τύχε να ήταν κρύο τις μέρες που πήγαμε. Εντάξει, εγώ ήμουν ταλαιπωρημένη από το παγκόσμιο κύπελλο. Εντάξει, έκανα μέσα σε ούτε μια εβδομάδα δύο αγώνες. Thank you.
περιγράψε μου λίγο έτσι μια καθημερινότητα σου και πού σου αρέσει και συχνάζεις. Ξυπνάς το πρωί, τι γίνεται? Η αλήθεια είναι αν πρέπει να πάω δουλειά, θα πρέπει να πάω δουλειά. Παράλληλα, καθημερινά κάνω διπλές προπονήσεις πρωί και απόγευμα. Έχω μόνο δύο μέρες κενό, την Πέμπτη και την Κυριακή, άρα όλες τις υπόλοιπες δουλειές μου τις εφαρμόζω με βάση αυτές τις δύο μέρες. Αν πρέπει κάποιες υποχρεώσεις, θα τις βάλω πριν να πάω προπόνηση. Και στη συνέχεια, εντάξει, είναι αρκετές οι ώρες στην προπόνηση. Είναι δύσκολο καθημερινά να είμαι τόσο κοινωνική. Είμαι περισσότερο στο γήπεδο καθημερινά. Και στο ελεύθερο μου χρόνο θα μεταβώ με τους φίλους μου είτε για καφέ, είτε θα πάμε κάπου να φάμε, είτε μπορεί να πάμε και κλαμπ, ας πούμε. Δεν θα πω όχι. Αρέσει και σου, ναι. Μ' αρέσει η έξοδος. Πάντοτε, όπου και να πας, λέω, αυτό που έχω καταλάβει είναι να είσαι με ευχάριστη παρέα. Όταν είσαι με ευχάριστη παρέα, όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους και πρέπει να φτιάχνεις στιγμές στη ζωή σου. Χαρούμενες στιγμές. Θέλω να ρωτήσω λίγο τώρα για το κομμάτι, το στόχο σου και να μας πεις τις επιτυχίες μέχρι σήμερα. Αλλά μας τις πεις εσύ, γιατί μπορεί να μας φύγει καμιά μας. Εντάξει, έχω ξεκινήσει στο εν λόγω άθλημα το 2020. Από την πρώτη διοργάνωση που πήγα, βγήκα μέσα στην τετράδα. Μετά στο δεύτερο μου αγώνα που συμμετείχα, πήρα το ασημένιο μετάλλιο στο εν λόγω άθλημα και ήταν το πρώτο μου μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση. Στο τρίτο μου αγώνα είχα σφραγίσει την πρόκριση για την Παρολυμπιάδα του Τόκιο και ο τέταρτος μου αγώνας ήταν η Παρολυμπιάδα του Τόκιο όπου κατατάγει στην 7η θέση. Πρόσφατα, το 2023, έχω συμμετέχει στον πρώτο μου αγώνα για τη σεζόν όπου ήταν στην Τυφλή, ήταν το παγκόσμιο κύπελο και έχω καταφέρει να πάρω δύο χρυσά μετάλλια και ήταν τα πρώτα μου χρυσά μετάλλια. Ποιον από όλα αυτά ήταν εκείνο που έτσι σε έκανε να νιώσεις ιδιαίτερα συναισθήματα? Ιδιαίτερα συναισθήματα ήταν η πρώτη μου Παρολυμπιάδα, γιατί ήταν και από την αρχή το πρώτο μου όνειρο που είχα ως αρτιμελής αθλήτρια. Όμως, δεν κρύβω ότι στον προηγούμενο αγώνα που έχω κάνει πρόσφατα, που έχω ακούσει τον εθνικό μας ύμνο, συγκινήθηκα αρκετά. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει εκείνη τη στιγμή που ήμουν στον Βάθρο. Μόλις όμως άκουσα τον εθνικό ύμνο, συγκινήθηκα αρκετά. Πάμε, κόρη! So Marco has the win. This to put a little bit of a margin between herself and Bedford on 98. And that is a good lift. Looked nice. She's done well. Gold for Cyprus. Στόχος που είχαμε βάλει ήταν να μπορέσει να πάρει μία πρόκριση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Ήταν κάτι δύσκολο, όχι όμως ακατόρθωτο. Και έκανε δύο διεθνείς αγώνες, έκανε μια πολύ καλή παρουσία. Αυτό εκτιμήθηκε από την IPC και λίγο πριν το Τόκιο την έδωσε αυτή την κάρτα που έδωσε μεγάλη χαρά στη Μαρία, νομίζω όνειρο, κίνητρο, για να συνεχίσει. Κάποια προβλήματα τραυματισμών πριν το Τόκιο δεν την πτώησαν. Προσπάθησε όσο μπορούσε να τα ξεπεράσει, να τα βάλει στην άκρη. Εκεί εντυπωσιάστηκα με το χαρακτήρα της, με το πείσμα της. Πονούσε και έκανε προπόνηση. Αυτό πρέπει να κάνει ένας αθλητής στην Άρση Βαρών αν θέλει να πετύχει. Και κατάφερε να βγει 7η, μια μεγάλη επιτυχία που εκεί την έδωσε ακόμα περισσότερο κίνητρο να συνεχίσει. Έκανε ένα χειρουργείο για να ξεπεράσει κάποια χρόνια προβλήματα που είχε και τώρα είμαστε σε μια
σε ένα επίπεδο που έχουμε βάλει στόχους να μπορέσει να καταφέρει απευθείας την πρόκριση για το Παρίσι και να μπορέσει να κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα ο στόχος ποιος είναι? Με βάση τον αγώνα που συμμετείχα και έχω καταφέρει να πάρω και τα χρυσά μετάλλια, έχω καταταγεί στην αρχική οκτάδα για την Παρολυμπιάδα του Παρισιού. Ο στόχος μου μεγάλος είναι να παραμείνω στην οκτάδα, έτσι ώστε για να συμμετέχω στην πιο μεγάλη διοργάνωση που είναι η Παρολυμπιάδα για το Παρίσι του χρόνου. Ναι, τι πρέπει να γίνει για να μείνει στην οκτάδα, πέρα από τις ευχές και τις προσευχές τις δικές μας? Για να παραμείνω στην οκτάδα πρέπει να μην με περάσουν κάποιοι άλλοι αθλητές, έτσι ώστε να βγω από την οκτάδα. Και υπάρχουν και υποχρεωτικοί αγώνες που γίνονται κάθε χρόνο. Που πρέπει να συμμετέχεις. Ναι. Ναι. Πόσα κιλά σηκώνεις τώρα? Να αναφέρω ότι ο αγώνας που έχω συμμετέχει τώρα έχω και αλλάξει και κατηγορία. Ναι, το ξέρω. Ναι, παίζω πλέον στην κατηγορία των 61 κιλών. Και με τον αγώνα που έκανα έχω και το παγκύπριο ρεκόρ στη συγκεκριμένη κατηγορία στα 98 κιλά. Έτσι η Μαρία θα είναι η μελλοντική πρωταθλήτρια και παρολυμπιονίκη της Κύπρου. Το σημειώνουμε. Σίγουρα. Να σας πω κάτι συγκεκριμένα. Πριν τους Παραολυμπιακούς του Τόκιο βρεθήκαμε στο αεροδρόμιο με τον αντιπρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, τον κύριο Κουλίν, και μου λέει ποια είναι τα προγνωστικά. Λέω ένα χρυσό, έναν αργυρό ή χάλκινο και μια 7η ή 8η θέση. Έλεγες μέσα. Σε όλα μέσα. Αντικειμενικές δυσκολίες ενός ανθρώπου με αναπηρίας, και αυτό είναι και ένα μήνυμα που θέλω να στείλεις προς τα έξω. Ποιες είναι? Είναι αρκετές. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα. Καταρχάς, ένα άτομο με αναπηρίες υπάρχουν αρκετά άλλα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Μεγαλώνοντας, μεγαλώνουν και τα προβλήματα. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ο κάθε άνθρωπος που δεν αντιμετωπίζει την αναπηρία τι εννοώ. Εντάξει, και να μην μπούμε σε τόσο βάση. Απλά υπάρχουν προβλήματα αρκετά. Φτάνει εμείς να είμαστε σε θέση και να αντέχουμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά. Πέραν αυτού όμως, και η κοινωνία προς τα έξω, ο πολιτισμός μας βάζει εμπόδια. Τα εμπόδια που λέω είναι στην καθημερινότητα. Δηλαδή. Όπως η χωροστάθμευσης για τα άτομα με αναπηρίες, οι χώροι διασκέδασης δεν έχουν προσβάσιμους χώρους. Ως και στην εκπαίδευση στα σχολεία, έχει σχολεία που μπορεί να μην είναι πλήρως προσβάσιμα για άτομα που διακινούνται με αμαξίδια. Οι χώροι υγιεινής που είναι αρκετά σημαντικό για τα άτομα με αναπηρίες. Γιατί είναι πιο μεγάλοι χώροι, Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τώρα τα άλλα που έρχονται λόγω της αναπηρίας, γιατί κάποιοι μυς δυσλειτουργούν. Εντάξει, αυτά δεν μπορείς να τα προβλέψεις. Είναι αναλόγως όπως να έρθουν και με τους γιατρούς να αντιμετωπίσεις όσο ναι, μπορείς. Αυτά δεν αφορούν εσένα. Το σημαντικό είναι αυτά τα οποία αφορούν άλλους που σε επηρεάζουν εσένα. Αυτό που θα ήθελα να πω προς τον κόσμο, προς την κοινωνία, τον πολιτισμό μας, είναι να γίνονται πιο ευαισθητοί. Και να μην αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σαν κάτι το διαφορετικό. Δεν είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε το ίδιο πράγμα. Απλά. Δεν είναι από επιλογή μας που έχουμε αναπηρία. Είναι τα γεγονότα που μας έφεραν εδώ. Και να μην ξεχνάμε στο πίσω μυαλό μας ότι μεγαλώνοντας όλοι μπορούμε να έχουμε μια ασθένεια να αποκτήσουμε. Και το βλέπουμε σε πιο μεγάλες ηλικίες που πολλά άτομα αποκτούν κάποια αναπηρία. Και για την προσβασιμότητα που είπα προηγουμένως, δεν είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρίες. Έχουν και γονείς που σπρώχνουν αμαξίδιον των παιδιών. Ευχαριστώ. Πρέπει να, είμαστε, να τα προβλέπουμε μπροστά. Όταν ο κόσμος ενσωματώσει και τα άτομα με αναπηρίες, τότε ο κόσμος θα είναι ακόμη καλύτερος.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί ακούσαμε ότι σε έχει εμπνεύσει η Μαρία. Ναι, ναι. Καταρχήν, εγώ έχω τελειώσει αρχιτεκτονική και μετά από αυτό το συμβάν είχα βλέψει για κάτι διαφορετικό που θα έχει σχέση με τα άτομα, με αναπηρίες. Έτσι, κάνω το διδακτορικό μου για τα άτομα που εξαρτώνται από τροχοκάθισμα. Δηλαδή, μελετώ το περιβάλλον διακίνησης ατόμων που εξαρτώνται από αναπηρικό αμαξίδι. Στην Κύπρο, αντιλαμβάνομαι ότι έχουμε πολλά προβλήματα προσβασιμότητας, δηλαδή σε διάφορους χώρους, κοινόχρηστους χώρους, σε καταστήματα, σε... Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιον άτομο με αναπηρές να ξεκινήσει από το σπίτι του να πάει σε ένα χώρο, σε ένα κεντρικό σημείο, ας πούμε, της πόλης. Ας πούμε, από το σπίτι να πάμε στο μόλο της Λεμεσού. Αναμένεις τις επιτυχίες που έχει. Ναι. Λόγω του που ξέρω το χαρακτήρα της πλέον αρκετά καλά, πιστεύω οι επιτυχίες είναι δεδομένες. Ήδη στη Γεωργία πήρε τα πρώτα της χρυσά. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Τουμπάι, από ό,τι γνωρίζω. Πιστεύω θα πάει αρκετά καλά, γιατί είναι πιστός στρατιώτης εδώ που κάνει, με τη βοήθεια του προπονητή της, της ομάδας που έχει πίσω της. Πιστεύω θα πάει αρκετά καλά. Ο μεγάλος στόχος είναι το Παρίσι όμως, έτσι. Ο μεγάλος στόχος είναι το Παρίσι, που το εύχομαι να το καταφέρει, που εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι θα πάει στο Παρίσι η Μαρία. Με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που έβαλε τους στόχους της και τους επιδιώκει, θα τα καταφέρει. Θέλουμε να εστίσεις και ένα μήνυμα. Εύχομαι στη Μαρία ότι καλύτερο, πολλές επιτυχίες να έχει στη ζωή της, όχι μόνο στον αθλητισμό γενικά, και να συνεχίσει με τον τρόπο που συνεχίζει να αδειά μηνύματα στον κόσμο και ότι αμαία δεν υστερούσε τίποτε που μας. Για να επιβιώσεις σε αυτόν τον χώρο, για να είσαι πρωταθλητής, πρέπει να έχεις το θράσος, το αθλητικό το θράσος. Επομένως, η Μαρία ήταν ένα άτομο που διακατεχόταν από τέτοια χαρακτηριστικά. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν αναμενόμενες οι επιτυχίες. Ακόμα και τώρα που είχε περάσει είχε χειρουργηθεί προσφάτως και απήχε περίπου 8-10 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς, αλλά κατάφερε να σταθεί στα πόδια της εισαγωγικά και να επανέλθει ακόμα πιο δυναμικά. Και τώρα κατέκτησε την κορυφή με 2 χρυσά στο παγκόσμιο κύπελλο. Θέλω να σε δώσεις και ένα μήνυμα μέσα από την εκπομπή. Το μήνυμα, λοιπόν, να συνεχίσει να προσπαθεί, να μην τα βάζει κάτω, να εκπέμπει αυτή τη θετικότητα και την αισιοδοξία και το χαμόγελο, να μεταδίδει στον κόσμο τα θετικά της μηνύματα, γιατί είναι σημαντικό μέσα από πρωταθλητές όπως τη Μαρία να βγαίνουν αυτά τα μηνύματα προς τον κόσμο. Είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλους. Προς τη Μαρία, να συνεχίσει έτσι όπως είναι. Ξέρω ότι δεν έχει περίπτωση να σταματήσει, στόχοι. Να πάει πιο ψηλά όσο μπορεί. Και το μήνυμα στον κόσμο να φορούν την Μαρία και να παίρνουν θάρρος. Είναι άξια για θαυμασμό. Η Μαρία πάντα έχει να διδάξει. Εύχομαι να έχει πάντα νίκες στη ζωή της. Είμαι σίγουρη ότι δεν την εμποδίζει τίποτε να τις αποκτήσει. Θα τις αποκτήσει. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα της και εύχομαι να κατακτήσει το χρυσό στους Ολυμπιακούς που τόσο πολλά θέλει. Της είπαμε από την ψυχή μου. Και είναι χαίρες όταν κάποιος άνθρωπος περνά από τέτοιες δυσκολίες να πετυχαίνει τους στόχους της. Εντάξει, η Μαρία είναι αγωνίστρια, δεν είναι άνθρωπος το οποίο δεν θα αγωνιστεί για να κερδίσει αυτό που θέλει. Και όταν τη βλέπεις να πετυχαίνει και τη βλέπεις να χελά, για μένα είναι μεγαλύτερη χαρά. Θέλω να της πω να παραμείνει η Μαρία που ξέρω, να παραμείνει αυτός ο πεισματάρης χαρακτήρας, αυτόν το κορίτσι με το πολύ χιούμορ που κάνει τους γύρω της να νιώθουν καλά. Θέλω να της ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που είναι μπροστά της. Έχει μείνει πολύ λίγος καιρός, παρότι το πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλή επιτυχία. Και ότι θα είμαι εδώ να τη συγχαρώ όπως όλος ο κόσμος όταν επιστρέψει. Να συνεχίσει έτσι όπως είναι. Να ασχολείται με τον αθλητισμό,
να προσπαθεί να εμπνεύσει και άλλα παιδιά να έρθουν είτε στο άθλημα μας είτε και σε άλλα αθλήματα. Αυτό νομίζω είναι το παν το οποίο χρειάζεται ο παραολυμπισμός της Κύπρου και γενικά. Αυτό που διακρίνω στη Μαρία είναι η αγάπη για τον αθλητισμό, είναι ένα αθλητικό παιδί. Όλα αυτά που με έχει πει όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείται, πέρασε από διάφορα αθλήματα. Έχει απίστευτο πείσμα, θέληση, υπομονή, επιμονή και αγαπάει αυτό που κάνει. Πιστεύω ότι με τις συνθήκες που έχουν βελτιωθεί λόγω της εργασίας που είχε στο σχολείο, με την βοήθεια από την Ομοσπονδία της Κύπρου, από την Παραολυμπιακή Επιτροπή και γενικότερα από τους ανθρώπους της Κύπρου, πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσει να κάνει μια μεγάλη διάκριση, μεγάλο στόχος να μπορέσει να μπει στο Παρίσι μέσα στις 6 καλύτερες αθλήτριες και από εκεί και πέρα θα στοχεύσει ένα μετάλλιο και για πανευρωπαϊκούς αλλά ακόμα και για παγκόσμιο πρωτάθλημα και βλέπουμε υγεία και με το πείσμα της Μαρίας νομίζω οι επιτυχίες θα έρθουν και για την ίδια και για την Ομοσπονδία, την Παραολυμπιακή Επιτροπή αλλά και για όλη την Κύπρο. Κλείνοντας, αφήνουμε το ελεύθερο να πεις ό,τι θέλεις, όπου θέλεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε στην εκπομπή σας, να στείλω θετικά μηνύματα προς τα έξω και να προσκαλέσω και άλλα άτομα με αναπηρίες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί θα δουν ότι μέσα από τον αθλητισμό γίνονται πιο κοινωνικοί, δυναμώνουν ψυχικά και σωματικά και προχωρούν μπροστά στη ζωή τους. Μπορούν να ασχοληθούν με έναν άθλημα το οποίο μπορούν να διακριθούν και αυτοί. Δεν είναι ακατόρθωτο αυτό το πράγμα. Και είναι πολύ σημαντικό να έρχονται άτομα με αναπηρές στον αθλητισμό. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε και το απόψινό μας επεισόδιο, το τελευταίο της πέμπτης σεζόν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την έκτη τηλεοπτική μας χρονιά. Σας ευχαριστούμε ξανά για την στήριξη και την αγάπη σας, την οποία ανταποδίδουμε διπλά. Καλό καλοκαίρι!